Επιστρέψαμε για να δούμε τώρα προς τα πού κινείται ουσιαστικά το μέλλον του βιβλίου. Θα παρουσιάσουμε λοιπόν ένα ηχοβιβλίο. Ήδη θα έχετε δει κάποιοι, αν είστε συνδρομητές σε ορισμένα ξένα περιοδικά, ότι στέλνουν και το ηχητικό ουσιαστικά κείμενο του περιοδικού. Ο κύριος Κουρουπέτρογλου, που είναι εδώ κοντά μας, θα μας δείξει το ηχοβιβλίο που έχει φέρει μαζί του, το οποίο απευθύνεται σε όλους, όχι μόνο σε τυφλούς, τους οποίους διευκολύνει. Είναι, να πούμε, αναπληρωτής καθηγητής πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και θα μας μιλήσει για αυτή την πρωτοβουλία. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα, κύριε Σαραφόπουλο, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Τα ακουστικά βιβλία ή ηχητικά βιβλία είναι βιβλία τα οποία όχι μόνο μετατρέπουν σήμερα το κείμενο σε ομιλία, αλλά έχουν και περισσότερες λειτουργίες που θέλουμε όταν ακριβώς όπως χειριζόμαστε ένα κοινό βιβλίο. Σε ένα κοινό βιβλίο θέλουμε να πάμε στη σελίδα που θέλουμε αυτόματα, να ζητήσουμε το κεφάλαιο, το πέμπτο κεφάλαιο, να πάμε στα περιεχόμενα ενώ διαβάζουμε, να πάμε να σημειώσουμε, να τσακίσουμε το βιβλίο για να το διαβάσουμε μια αύριο και ούτω καθεξής. Αυτές τις λειτουργικότητες τις θέλουμε και στο ακουστικό βιβλίο. Τα πόσο παραδοσιακά είναι όμως. Ναι, θα σας πω, μέχρι σήμερα τα παραδοσιακά ακουστικά βιβλία. Εμείς βλέπουμε ο δρόμος του φεγγαριού είναι το ηχοβιβλίο, ναι, το παρακολουθούμε ακριβώς στους δέκτες μας. Μέχρι σήμερα τα βιβλία, τα ακουστικά, τα παραδοσιακά δεν είχαν αυτή τη λειτουργικότητα, η οποία όπως καταλαβαίνετε είναι πάρα πολύ χρήσιμη για άτομα με αναπηρία όπως είναι οι τυφλοί, αλλά και άτομα γενικά όπως τα λέμε εντυποανάπηρα. Αυτά δηλαδή τα άτομα που δεν έχουν πρόσβαση στο έντυπο υλικό. Κάποιος που δεν έχει χέρια για να πιάσει το βιβλίο για να γυρίσει τη σελίδα. Κάποιος που έχει δυσλεξία και δεν μπορεί να διαβάσει εύκολα. Αλλά και ηλικιωμένοι. Αλλά και η κυρία που είναι στην κουζίνα. Ή αυτός που αθλείται και θέλει να ακούει ένα βιβλίο ενώ τρέχει. Ή ο οδηγός του αυτοκίνητου. Όλοι αυτοί λοιπόν είναι δυνητικοί χρήστες του ηχητικού βιβλίου και σχεδιάζουμε ένα βιβλίο για να αυξήσουμε την αγορά και να μειωθεί το κόστος για όλες αυτές τις κατηγορίες χρηστών. Για να αυξήσουμε τη λειτουργικότητα, όπως σας είπα, θα πρέπει να βάλουμε καινούργιες τεχνολογίες όπως είναι οι τεχνολογίες φωνής. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει αυτό ότι μπορώ με φωνητικές εντολές να του λέω πήγαινε στη σελίδα τάδε, διάβασέ μου την επικεφαλίδα. Είμαστε έτοιμοι για κάτι τέτοιο. Είμαστε έτσι. Δεν υπάρχουν ακόμα στο εμπόριο, αλλά σαν ερευνητικά εργαστήρια έχουμε τελειώσει ερευνητικά έργα τα οποία μπορούν και διαβάζουν είτε εφημερίδες είτε βιβλία με τον τρόπο που σας λέω. Επίσης να βάλω σημειώσεις ηχητικές. Να ακούσουμε εμείς ένα ηχητικό από το βιβλίο. Άγιος Γεώργιος, Κερίνια, 20 Ιουλίου 1974. Ο ήλιος ετοιμαζόταν να προβάλλει πίσω από το βουνό για να λούσει με το φως του τη βορεινή πλαγιά του Πενταδαχτύλου, να χρυσώσει τις στέγες των σπιτιών της Κερίνιας και να χώσει τις καυτές του ακτίνες στα πυκνά φυλώματα από τα λιμονόδεντρα και τις ελιές που έπνιγαν τις κομοπόλεις της Λεπίθου και του Καραβά. Το πρωινό άσμα της φύσης είχε κιόλας αρχίσει. Η χροδία των πουλιών και ο φλίσβος των κυμάτων καλούσαν, όπως κάθε μέρα, τους κατοίκους τούτου του παραδείσου να ξυπνήσουν. Η αφήγηση πάντως σε παρασύρει ουσιαστικά. Χρειάζεται και μια επιβλητική φωνή λοιπόν, σωστά, για να καθυλώσει τον αναγνώστη. Ναι, αλλά όχι μόνο αυτό. Παραδείγματος χάρη θέλουμε, όπως σας είπα, να έχουμε τα περιεχόμενα σε ηχητική μορφή, να πηγαίνει κάποιος εύκολα στα περιεχόμενα να τα αναζητά, αλλά ο τυφλός, όπως είπαμε, δεν βλέπει την κασετίνα του βιβλίου ή δεν βλέπει δεν μπορεί να διαβάσει το περιεχόμενο της κασετίνας. Υπάρχει και για τις εικόνες ακόμη που υπάρχουν στην κασετίνα και για τη μορφή της κασετίνας ηχητική περιγραφή. Έτσι παίρνει όλη την πληροφορία την οποία παίρνουμε εμείς οι βλέποντες, που δεν είναι, επαναλαμβάνω, μόνο κείμενο, αλλά είναι και πρόσθετες πληροφορίες, ακόμα και πόσο εικόνες. Πόσο κοστίζει αυτό, κύριε Κουρουπέτρογλου? Είναι ένα βιβλίο εξαρτάται πόσο καλλιτεχνική όψη θέλουμε να δώσουμε στο βιβλίο. Πόσους ηθοποιούς θα χρησιμοποιήσουμε. Υπάρχει φτηνή τεχνολογία που γίνεται σχεδόν με μηδενικό κόστος. Σήμερα, όταν μπορούμε να σώσουμε από έναν επεξεργαστή κειμένο όπως είναι το Word, κατευθείαν σε ηχητική μορφή ένα βιβλίο. Mm-hmm. Αυτό το έκανε η Microsoft για να προωθήσει την πρόσβαση στα βιβλία για όλους εδώ και ένα χρόνο. Μάλιστα. Έχουμε λοιπόν τεχνολογία που δεν κοστίζει, ή αν θέλουμε υψηλό κόστος για να έχουμε καλλιτεχνική ποιότητα. Ακούγεται παράξενο αντί να τα διαβάζουμε, να τα ακούμε τα βιβλία, αλλά από ό,τι φαίνεται στο μέλλον θα υπερισχύσει. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά.